φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στις εκλογές της 7ης του Ιούλη και εδώ στην Πάτρα, στη Δυτική Ελλάδα, ο λαός μας που έχει κουραστεί να ακούει τα λόγια τα ψεύτικα τα μεγάλα, που έχει απογοητευθεί από τους κάθε λογής σωτήρες, πρέπει, μπορεί να φτάσει στην κάλπη με κριτήριο τη δική του αλήθεια, τη ζωή του, τις ανάγκες του. Γιατί στις εκλογές δεν κρίνεται πόση ακριβώς θα είναι η διαφορά ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ που 4 χρόνια τώρα κρατάει σφιχτά τη σκυτάλη της αντιλαϊκής διαχείρισης και στη Νέα Δημοκρατία που ετοιμάζεται να την παραλάβει. Δεν κρίνεται ποιο κόμμα θα είναι το συμπλήρωμα της επόμενης κυβέρνησης, ρόλο που ήδη έχει αναλάβει, όπως μας λέει το Πασόκ Κινάλ. Ούτε βέβαια κρίνεται ποια κόμματα αναχώματα, κόμματα πραγματικά μιας χρήσης, θα βάλουν νέες τρικλοποδιές στο λαό μας. Στις εκλογές της 7ης Ιουλίου κρίνεται πόσο ισχυρό θα είναι το ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ θα βρεθεί απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση, όπως σταθερά ήταν απέναντι σε όλες τις κυβερνήσεις των μονοπωλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, που τσάκιζαν τα δικαιώματα του λαού μας για τα κέρδη μιας χούφτας εκμεταλλευτών. Γιατί το ΚΚΕ θα μπει μπροστά στον αγώνα για την οργάνωση της λαϊκής αντίστασης. Για να περάσει ο λαός μας την αντεπίθεση με σημαία τις δικές του ανάγκες, κόντρα σε όσους θέλουν να του επιβάλλουν νέες θυσίες, για να μην απειληθεί η δήθεν βιώσιμη ανάπτυξη του Μητσοτάκη ή η δήθεν δίκαιη ανάπτυξη του Τσίπρα. Δηλαδή, εδώ που τα λέμε, η καπιταλιστική ανάπτυξη για τα κέρδη των λίγων, για να λέμε δηλαδή τα πράγματα με το όνομά τους και στην οποία όλοι αυτοί ορκίζονται. Γιατί το ΚΚΕ είναι το κόμμα που θα φέρει στη Βουλή τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, των ανέργων, των φτωχών αγροτών και αυτοαπασχολουμένων, της νεολαίας, όπως έκανε και την τελευταία τετραετία με δεκάδες τροπολογίες και προτάσεις νόμου, τις οποίες απέρριπταν χέρι-χέρι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Κινάλ, την ώρα που ψήφιζαν το ένα μετά το άλλο τα δωράκια στους καπιταλιστές. Γιατί το ΚΚΕ παλεύει να απεμπλακεί η χώρα μας, ο λαός μας, από τους επικίνδυνους σχεδιασμούς των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, που βάζουν το λαό μας, τη νεολαία μας, σε νέες περιπέτειες. Γιατί το ΚΚΕ κρατάει ζωντανή την ελπίδα για το λαό ότι μπορεί να ζήσει καλύτερα αυτός και τα παιδιά του, γιατί προβάλλει το μόνο ρεαλιστικό δρόμο για το λαό αυτών της ρήξης, της σύγκρουσης με αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης, για να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες του. Το ΚΚΕ θα είναι η δύναμη του λαού μας την επόμενη μέρα. Όσο πιο δυνατό κουκουέ, τόσο πιο δυνατός ο λαός μας. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όχι άδικα
ο λαός της Πάτρας, ολόκληρης της Αχαΐας, σε αυτές τις εκλογές θα μπορούσε να αναρωτηθεί αλήθεια τι γυρεύει Αλεπού στο παζάρι. Και το λέμε αυτό γιατί σε αυτές ειδικά τις εκλογές υπάρχει τόσο μεγάλο συνωστισμός στα ψηφοδέλτια του νομού τόσων πολιτικών αρχηγών, τέως πρωθυπουργών, άλλων στελεχών των μνημονιακών κομμάτων. Τι ακριβώς γυρεύουν στην Πάτρα, στην Αχαΐα, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, ο Παπανδρέου, οι οποίοι βέβαια δεν έρχονται μόνοι τους, φέρνουν μαζί τους και την Κωνσταντοπούλου, το Βελόπουλο. Η επιλογή τους αυτή είναι άραγε άσχετη από το γεγονός ότι στις δημοτικές εκλογές ο λαός της Πάτρας εξέλεξε ξανά κομμουνιστή, αγωνιστή, δήμαρχο, τον Κώστα τον Μπελετίδη, και μάλιστα με πολύ μεγάλα ποσοστά στο δεύτερο γύρο, πάνω από το 70%. Είναι άσχετη η εξέλιξη με αυτό που όλα τα αστικά επιτελεία διαπιστώνουν, ότι εδώ στην Πάτρα των εργατών αλλά και των χιλιάδων ανέργων, όπου η φτώχεια τσακίζει κόκαλα, εδώ στις πόλεις και τα χωριά της Αχαΐας είναι μεγάλο το κύρος, η απήχηση των θέσεων του ΚΚΕ. Είναι άσχετη με το γεγονός ότι και εδώ στην Πάτρα το ψηφοδέλτιο της Αχαΐας εκφράζει μια μεγάλη συμπόρευση με το κόμμα μας, τίμιων ανθρώπων, αγωνιστών και αγωνιστριών που τα προηγούμενα χρόνια βρίσκονταν είτε στο ΣΥΡΙΖΑ είτε στο ΠΑΣΟΚ, ενώ σήμερα έχουν πάρει τη θέση τους δίπλα στο κόμμα, συμπορεύονται, και τέτοια συμπόρευση η οποία βέβαια εκφράστηκε και στα ψηφοδέλτια για το Δήμο και την Περιφέρεια. Με λίγα λόγια, αυτός ο συνωστισμός των ηγετικών στελεχών του αστικού πολιτικού κατεστημένου δεν είναι άσχετος από ορισμένες εξελίξεις στην Πάτρα, όπως η εμπιστοσύνη που δείχνουν μαζικά, μαχητικά, εργατικά, λαϊκά στρώματα στους κομμουνιστές στο Δήμο, αλλά και οι εργάτες, τα συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΜΕ, όπως αποδείχθηκε με το πέρασμα της διοίκησης του εργατικού κέντρου από τις δυνάμεις της μεγαλοεργοδοσίας στις ταξικές δυνάμεις. Ποια είναι λοιπόν η κοινή τους επιδίωξη? Επιδιώκουν ακριβώς να αποτρέψουν μια μεγάλη ενίσχυση του ΚΚΕ, τη συμπόρευση ευρύτερου κόσμου μαζί του, γιατί θέλουν να βάλουν νέα εμπόδια στη ριζοσπαστικοποίηση των λαϊκών συνειδήσεων. Δεν θα τους περάσει τα σχέδιά τους εδώ στην Πάτρα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα θα τα ματαιώσει ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Αλήθεια, μήπως πρόκειται να αλλάξει τίποτα στη σημερινή άσχημη κατάσταση των εργατικών λαϊκών στρωμάτων της Πάτρας, της Αχαΐας, εάν το βράδυ των εκλογών ο χάρτης εδώ του νομού παραμείνει ροζ όπως θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, ή αν βαφτεί γαλάζιος κατά τις επιθυμίες της Νέας Δημοκρατίας, ή αν ξαναπρασινίσει όπως νομίζει το ΠΑΣΟΚ Κινάλ που ονειρεύεται περασμένα μεγαλεία που διηγώντας τα νακλές. Ανεξάρτητα λοιπόν τι χρώμα θα έχει ο χάρτης της Αχαΐας το βράδυ των εκλογών, η κυβέρνηση που θα προκύψει από αυτές τις εκλογές έχει ήδη γράψει στις προγραμματικές της δηλώσεις, οι οποίες περιέχουν ατόφιους τους εφαρμοστικούς νόμους όλων των μνημονίων και των τριών που θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται
Κανείς άλλωστε δεν μιλάει για την κατάργησή τους. Περιέχουν τα μνημόνια διαρκείας και όσα επιβάλλουν στη χώρα μας οι μηχανισμοί εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι στόχοι για τα ματωμένα πλεονάσματα μέχρι το 2060 που έχουν αλυσοδέσει όλοι τους το λαό μας. Περιέχουν νέες απαιτήσεις του μεγάλου κεφαλαίου που βαφτίζονται αναδιαρθρώσεις, αλλά και τις επικίνδυνες δεσμεύσεις της χώρας απέναντι στους Αμερικάνους, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν, όποιο χρώμα κι αν έχει το βράδυ των εκλογών ο χάρτης της αχαΐας, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι φτωχοί αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες έμποροι του νομού, όπως και όλοι της χώρας άλλωστε, θα συνεχίζουν να ματώνουν, γιατί αυτό απαιτεί η επόμενη μέρα της καπιταλιστικής ανάπτυξης για τα κέρδη των λίγων. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει όποιο κόμμα από αυτά κι αν πανηγυρίζει για τα ποσοστά του είτε στην Πάτρα είτε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μήπως για παράδειγμα πρόκειται να αποτραπούν εξελίξεις όπως αυτές στη Φρυγκοκλάς, όπου λίγες μέρες μετά τις ευρωεκλογές ο επιχειρηματικός όμιλος ανακοίνωσε το κλείσιμο του εργοστασίου στην Ελλάδα, γιατί στα πλαίσια του συνολικότερου σχεδιασμού η μεταφορά της παραγωγής σε άλλη χώρα θα του δώσει μεγαλύτερη κερδοφορία. Μιλάμε βέβαια για ένα εργοστάσιο το οποίο από το 2009 έβαλε σε λειτουργία προγράμματα εθελούσιας εξόδου, μειώνοντας το προσωπικό κατά 100 περίπου εργάτες. Μιλάμε για μια εταιρεία που αξιοποίησε όλο το οπλοστάσιο, το αντεργατικό οπλοστάσιο του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, που όχι μόνο διατήρησε, αλλά και ενίσχυσε παραπέρα μετά ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, το 2010 προχώρησε σε τετράμενη διαθεσιμότητα, ενώ το 2012-13, όπως και το 2017, επέβαλε τριήμερη εκπεριτροπής εργασία, ενώ ήδη από το 2014 έχει μειώσει κατά 26% τους μισθούς. Και τελικά, τον Ιούνιο του 2019, ανακοίνωσε παύση παραγωγής. Τίποτα από αυτά δεν στάθηκαν ικανά να σώσουν τις θέσεις εργασίας. Καμιά υποχώρηση ή καλή διάθεση, όπως λένε των εργαζομένων, δεν έπιασε τόπο. Τι μπορούν αλήθεια να πούν σε αυτούς τους εργαζόμενους ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, αλλά και ο Παπανδρέου, οι γεννηματά, πέρα από το γνωστό παρηγοριά στον άρρωστο μέχρι να βγει η ψυχή του. Γιατί η Φρυγκοκλάς οδηγείται στο κλείσιμο εξαιτίας και της αντιλαϊκής τους πολιτικής, του δρόμου ανάπτυξης που υπηρέτησαν και υπηρετούν όλοι τους, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ. Και αυτός ο δρόμος είναι με λίγα λόγια όλα αυτά που περιγράφουν τόσο ο Τσίπρας όσο και ο Μητσοτάκης όταν μιλούν για στήριξη της ανταγωνιστικότητας, για τα κίνητρα που πρέπει να δοθούν για να έρθουν επενδύσεις, για να ανοίξουν δουλειές και πάει λέγοντας. Αυτό που επίσης λένε στο λαό μας, ο καθένας με τα δικά του βέβαια λόγια, είναι κάνει υπομονή, δέξου νέες θυσίες, μη διεκδικείς, ξέχασε όλα όσα έχασε στα χρόνια της κρίσης, γιατί τώρα δήθεν όλοι μαζί πρέπει να στηρίξουμε την ανάκαμψη των κερδών των μονοπωλίων, μήπως μετά περισσέψει και κανένα ψίχουλο. Όμως οι εργατικές λαϊκές οικογένειες και εδώ στην Πάτρα δεν μπορούν να ζήσουν με ψίχουλα, ούτε καν να επιβιώσουν στοιχειοδός. Γι' αυτό δεν πρέπει κανένας και καμιά να συμβιβαστεί με τη φτώχεια, αλλά με ισχυρό ΚΚΕ να διεκδικήσει όλα όσα έχασε με τα μνημόνια, αλλά κυρίως να απαιτήσουμε όλα όσα μπορούμε σήμερα και τα στερεί αυτός ο βάρβαρος δρόμος που ακολουθούν όλοι οι άλλοι. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Φίλες και φίλοι, το ερώτημα για το λαό μας δεν είναι ποια κυβέρνηση θα μεγαλώσει την εκμετάλλευση της εργατικής τάξης του λαού, αλλά ποιος θα βρεθεί απέναντί της πραγματικά, ποιος θα σταθεί απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση που για να πετύχουν αυτοί οι ρυθμοί ανάπτυξης που λένε θα απαιτεί μεγαλύτερη ευελιξία, όπως την ονομάζουν στις εργασιακές σχέσεις, τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα. Μπορεί να είναι αλήθεια ο ΣΥΡΙΖΑ που στα χρόνια του διατήρησε και ενίσχυσε τον εργασιακό μεσαίωνα που κληρονόμησε, που έχει το θράσος να μιλάει για τη μείωση της ανεργίας, ενώ ξέρει ότι η πλειοψηφία των νέων θέσεων είναι θέσεις μερικής απασχόλησης. Ή μήπως το κοινάλ ΠΑΣΟΚ που ξεκίνησε το ξύλωμα των εργασιακών δικαιωμάτων και κατακτήσεων πολύ μάλιστα πριν την κρίση. Να θυμίσουμε ότι η κατάργηση του οκταώρου, η διευθέτηση του χρόνου εργασίας θεσμοθετήθηκαν και πριν τα μνημόνια. Ποιος θα σταθεί αλήθεια απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση που θα επιβάλλει δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα? Ο ΣΥΡΙΖΑ που με τον νόμο Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό έβαλε την ταφόπλακα στην κοινωνική ασφάλιση, αύξησε τα όρια συνταξιοδότησης, καταδίκασε τους νέους συνταξιούχους να ζουν με συντάξεις πείνας. Ή μήπως το ΠΑΣΟΚ Κινάλ που έστρωσε το έδαφος με τους δικούς του αντιασφαλιστικούς νόμους? Ποιος θα σταθεί απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα προωθήσει την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας, της πρόνοιας, της παιδείας? Ο ΣΥΡΙΖΑ που συνεχίζει την πολιτική διάλυσης της δημόσιας υγείας και παιδείας με τις συνεχείς περικοπές αλλά και τη στήριξη της μεγάλης επιχειρηματικής δράσης σε αυτούς τους τομείς? Ή το ΠΑΣΟΚ Κινάλ που στα χρόνια του γιγαντώθηκε η ιδιωτική υγεία και παιδεία? Ποιος θα σταθεί απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση η οποία θα θέλει να επιβάλλει σιωπή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς, γιατί αυτό απαιτεί η μεγαλοεργοδοσία? Ο ΣΥΡΙΖΑ που νεκρανάστησε τον νόμο της Νέας Δημοκρατίας για τον κατώτατο μισθό που καταργεί συλλογικές διαπραγματεύσεις, που με νόμο έβαλε εμπόδια και στο δικαίωμα ακόμα της απεργίας? Ποιος θα σταθεί για παράδειγμα απέναντι σε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα δίνει απλόχερα νέα προνόμια στο κεφάλαιο? Ο ΣΥΡΙΖΑ που μέχρι την τελευταία μέρα ψήφιζε δωράκια για τους μεγαλοεπιχειρηματίες, τους εφοπλιστές, ενώ ο ίδιος ο ΣΕΒ λέει ότι υλοποίησε το 62% και των δικών του προτάσεων. Η μεγαλύτερη ελαστικοποίηση της εργασίας, η δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα, η παραπέρα εμπορευματοποίηση της υγείας, της παιδείας, της πρόνοιας, η σιωπή νεκροταφείου σε χώρους δουλειά, τα νέα προνόμια μόνο στο μεγάλο κεφάλαιο, είναι όλα αυτά που απαιτούσε και η Τρόικα πριν, οι λεγόμενοι θεσμοί. Είναι όλα αυτά που σήμερα απαιτούν η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι λεγόμενες αγορές, οι λεγόμενοι επενδυτές. Είναι όλα αυτά που από κοινού αποφασίζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα όλες οι κυβερνήσεις, δεξιές, σοσιαλδημοκρατικές, ακροδεξιές, δίθεν αριστερές, μαζί και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Απέναντι στην επόμενη από χέρι αντιλαϊκή κυβέρνηση ήταν και θα είναι μόνο το ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ είναι αυτό που θα φέρει στη Βουλή τις διεκδικήσεις των εργαζομένων, των ανέργων, των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, των επιστημόνων, των αγροτών, της νεολαίας,
όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα, την τελευταία τετραετία το ΚΚΕ κατέθεσε δεκάδες τροπολογίες, προτάσεις νόμου, τις οποίες απέρριπταν μαζί ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΚΙΝΑΛ την ώρα που ψήφιζαν το ένα μετά το άλλο τα δωράκια στο μεγάλο κεφάλαιο. Σε όλο αυτό το διάστημα της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε συνολικά 6 προτάσεις νόμου, δεκάδες τροπολογίες για την πραγματική ανακούφιση των εργαζομένων, των ανέργων, των αυτοαπασχολουμένων, των αγροτών, των νέων, των γυναικών, των συνταξιούχων, για την αναπλήρωση των οικονομικών απολειών τους που είχαν αυτά τα χρόνια, για την επίλυση επίσης κρίσιμων λαϊκών προβλημάτων. Όλα αυτά τα οποία αποτελούν βασικές λαϊκές ανάγκες και δικαιώματα, σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και στοιχειώδους ανακούφισης, απορρίφθηκαν όμως από τη δήθεν προοδευτική αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ έκαναν πως δεν τα άκουγαν. Από την άλλη, οι προτάσεις νόμου της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων είχαν στο επίκεντρό τους είτε την υλοποίηση αντεργατικών μέτρων και μέτρων στήριξης των λίγων, είτε το ξεγέλασμα του λαού μέσα από τη γνωστή τακτική «σου παίρνω 10 και μετά σου επιστρέφω 1». Να λοιπόν, γιατί ο λαός μας πρέπει να δώσει δύναμη στο ΚΚΕ για να βαδίσει πιο αποφασιστικά στο δρόμο της διεκδίκησης μέσα και έξω από τη Βουλή, έτσι ώστε απέναντι στην νέα επόμενη κυβέρνηση να υπάρχει μια πραγματική δύναμη αντίστασης, πίεσης, οργάνωσης του αγώνα. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε με τη δύναμη του λαϊκού κινήματος, με την κοινωνική συμμαχία. Θα διεκδικήσουμε πραγματική ανακούφιση των εργαζομένων, επίλυση κρίσιμων μεγάλων λαϊκών προβλημάτων. Αυτό είναι το σχέδιό μας, αυτό είναι το πρόγραμμά μας για αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, για επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, για αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, με κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις δομές της δημόσιας υγείας, της παιδείας, στους οργανισμούς τοπικής διοίκησης, γενικά στις κοινωνικές υπηρεσίες και τους οργανισμούς, για την κατάργηση όλων των νόμων που απελευθερώνουν τις απολύσεις, καταργούν την κυριακάτικη αργία και απελευθερώνουν το ωράριο, για δημόσια καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, κανένας εργαζόμενος ανασφάλιστος, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, συνταξιοδότηση στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες, για την κατάργηση του ένφια, για το πάγωμα των χρεών για όλο το διάστημα της ανεργίας, απαγόρευση πληστηριασμού κύριας κατοικίας για χρέη έως 200.000 ευρώ, για επανένταξη των αυτοαπασχολουμένων επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων στο αφορολόγητο όριο, όπως ισχύει για μισθωτούς και αγρότες, για κατάργηση των χαρατσιών, όπως το τέλος επιτιδεύματος, διαγραφή τόκων και προστήμων, καθώς και του 30% των υπολείπων χρεών τους σε εφορία, τράπεζες, δήμους. Όλα αυτά και άλλα ακόμη θα τα διεκδικήσουμε ξανά μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω από αυτήν, στο δρόμο, στο κίνημα, στους αγώνες, με χιλιάδες άλλους εργαζόμενους, με τα ταξικά σωματεία, τους μαζικούς φορείς τους. Το ΚΚΕ θα καταθέσει όση δύναμη του δώσει ο λαός για να δυναμώσουν οι αγώνες
του εργατικού λαϊκού κινήματος για να σπάσει η μιζέρια, για να σπάσει η μυρολατρία. Φίλες και φίλοι, δεν χρειαζόταν να μπουν ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης επικεφαλής των ψηφοδελτίων τους εδώ στο νομό για να καταλάβουμε ότι η Πάτρα, η Αχαΐα, ευρύτερα η Δυτική Ελλάδα έχει ξεχωριστή θέση στα σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί τα σχέδιά τους είναι πλήρως ενταγμένα στους ανταγωνισμούς που δυναμώνουν, που γίνονται επικίνδυνοι για τους λαούς, ανάμεσα σε ισχυρά συμφέροντα, σχέδια βέβαια που διεκδικούν αναβαθμισμένο ρόλο και μερίδιο για τα ελληνικά μονοπωλιακά συμφέροντα. Η Πάτρα, η Αχαΐα, η Δυτική Ελλάδα αποτελούν σταυροδρόμοι και πεδίο σύγκρουσης μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, ενεργειακών δρόμων κρίσιμων για τους ευρωατλαντικούς, όπως παραδείγματος χάρη ο υποθαλάσσιος αγωγός της Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και εμπορικών δρόμων, καθώς η Πάτρα αποτελεί πύλη προς τη Δυτική Ευρώπη, με τα κινέζικα συμφέροντα να επιδιώκουν την αξιοποίηση της περιοχής ως μέρος του δρόμου του μεταξιού. Με οξύτατη διαπάλη γύρω από την ιδιωτικοποίηση υποδομών όπως το λιμάνι της Πάτρας και το αεροδρόμιο του Αράξου και με τους Αμερικάνους να επιδιώκουν αποτροπή των κινέζικων σχεδίων. Γι' αυτό καθόλου τυχαία δεν είναι τα πήγαινέλα του Αμερικάνου πρέσβη στην περιοχή, η ένταση του ενδιαφέροντός τους σχετικά με την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων, με αμερικάνικες επενδύσεις σε τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, η έρευνα, ο τουρισμός και με τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Άραξο, Ανδραβίδα, Άκτιο. Αφού ολόκληρη η περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου, όπως και ολόκληρη η χώρα μας, εντάσσεται μέσω των υποδομών που διαθέτει σε αυτή την επικίνδυνη στρατηγική του ΝΑΤΟ. Και δεν μιλάμε βέβαια μόνο για τον Άραξο, την Ανδραβίδα ή το Άκτιο της Πρέβεζας, αλλά και για όλες τις υποδομές που διαθέτει η χώρα μας, όπως είναι τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της, μικρά ή μεγαλύτερα. Η αεροπορική βάση του Άραξου, όπως ήδη έχει καταγγείλει το κόμμα μας, προορίζεται να φιλοξενήσει ειδικά όπλα του ΝΑΤΟ. Και βέβαια, με τον όρο ειδικά όπλα, το ΝΑΤΟ εννοεί ακόμη και τα πυρηνικά. Το κρυφτούλι που παίζει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όποτε τη ρωτάνε, για το αν ο Άραξος προορίζεται για αποθήκευση πυρηνικών όπλων, είναι η γνωστή τακτική των προηγούμενων κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, που στα χρόνια τους στη βάση του Άραξου φυλάσσονταν 24 ατομικές βόμβες του ΝΑΤΟ. Γεγονός βέβαια το οποίο επιβεβαιώθηκε και επαληθεύθηκε χρόνια μετά όταν αυτές πλέον μεταφέρθηκαν. Οι εξελίξεις αυτές, συνολικά οι επικίνδυνες εξελίξεις, με την τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα, όπου ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ εφησυχάζουν το λαό, προβάλλοντας τη δίθεν ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, που μακελεύουν τους λαούς. Πρέπει να αποτελέσουν όλα αυτά κριτήριο ψήφου και για το λαό της Πάτρας, το λαό της Αχαΐας, της Δυτικής Ελλάδας, όλης της πατρίδας μας που θέλει πραγματικά να ζει ο λαός μας ειρηνικά και όλοι οι λαοί της ευρύτερης περιοχής. Μουσική.
Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ στην Πάτρα, στην πόλη με τις μεγάλες αγωνιστικές παραδόσεις, θέλουμε να απευθυνθούμε στον απλό, το λαϊκό εργατικό κόσμο, που ξέρει πως πρόοδος είναι μόνο να προχωράς μπροστά, να ανοίγεις το δρόμο για να ζήσεις καλύτερα. Και αυτό το δρόμο σήμερα πρέπει να δούμε ποιος τον φράζει. Μπορεί ο εκλογικός χάρτης από πράσινος να έγινε ροζ στην Αχαΐα, αλλά η ζωή των εργαζομένων, των ανέργων, των ανθρώπων συνολικά δεν έγινε καλύτερη τα προηγούμενα χρόνια. Το αντίθετο μάλιστα. Η σκληρή αντιλαϊκή πολιτική που είχε τη σφραγίδα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ σήμερα πλέον έχει και τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ ξέπλυνε την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησαν αυτοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέστησε το παλιό που δήθεν θα ξεμπέρδευε με αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ διέσυρε αριστερές προοδευτικές αξίες ιδανικά, εφαρμόζοντας τη δεξιά πολιτική που σέρβιρε όμως με αριστερά λόγια. Ο ΣΥΡΙΖΑ δικαίωσε τα μνημόνια, ξέπλυνε Αμερικάνους, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό και έσπηρε τόσο μεγάλη απογοήτευση, μυρολατρεία, έστειλε εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόρους πίσω στη Νέα Δημοκρατία που ράβει το νέο πλέον αντιλαϊκό κυβερνητικό κουστούμάκι με έξοδα του ΣΥΡΙΖΑ. Λύση για τους αριστερούς προοδευτικούς ανθρώπους δεν είναι να παραμείνουν στο ΣΥΡΙΖΑ που έστειλε αυτόν τον αγνό αριστερό κόσμο στο σπίτι του, ούτε στο ΠΑΣΟΚ Κινάλ που δηλώνει έτοιμο να γίνει συμπλήρωμα στην επόμενη κυβέρνηση. Ο λαϊκός κόσμος του ΠΑΣΟΚ βλέπει ότι το Κινάλ δηλώνει διαθέσιμο να στηρίξει μια κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Βλέπει επίσης ότι τα μισά στελέχη του Κινάλ αληθωρίζουν προς τη Νέα Δημοκρατία και τα άλλα μισά προς το ΣΥΡΙΖΑ. Και στη μια και στην άλλη περίπτωση η ψήφος σε αυτό το κόμμα θα γίνει στήριγμα αντιλαϊκών αποφάσεων και νόμων. Ούτε είναι λύση για το λαό μας η ψήφος σε διάφορους διάτοντες αστέρες, τα κόμματα μιας χρήσης που όπως εμφανίζονται έτσι και εξαφανίζονται μετά, όπως είναι το κόμμα του Βαρουφάκη, το Μέρα 25 του τοκογλύφου Σόρος. Η ψήφος αυτή δεν είναι απλά μια χαμένη, αλλά είναι μια επικίνδυνη συστημική ψήφος, γιατί ενισχύει ένα ακόμα δεκανίκι που μπορεί να συνεργαστεί μετεκλογικά τόσο με τη Νέα Δημοκρατία όσο και με το ΣΥΡΙΖΑ, όπως δηλώνει ο ίδιος ο Βαρουφάκης. Τώρα είναι επίσης ευκαιρία ο λαϊκός κόσμος να πετάξει στα σκουπίδια της ιστορίας εκεί όπου πραγματικά ανήκουν, τη ναζιστική εγκληματική Χρυσή Αυγή. Η υποχώρηση της Χρυσής Αυγής σε ψήφους και σε ποσοστά στις ευρωεκλογές πρέπει να συνεχιστεί ακόμα περισσότερο σε αυτές τις βουλευτικές. Να πεταχτεί έξω από τη Βουλή, όπως εκτός Βουλής πρέπει να μείνουν και άλλα νέα ακροδεξιά μορφώματα που εμφανίζονται τύπου Βελόπουλου, που φιλοδοξούν, λέει, να παίξουν το ρόλο μιας δήθεν σοβαρής Χρυσής Αυγής στο πολιτικό σύστημα. Φίλες και φίλοι, εδώ στην Πάτρα μας ξέρετε καλά. Ξέρετε πως κάθε μέρα,
και από το μετερίζι της αγωνιστικής δημοτικής αρχής, αλλά και μέσα στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία, στις σχολές, δίνουμε τη μάχη πάντα στο πλευρό του λαού, της νεολαίας. Την ίδια μάχη, με περισσότερες όμως δυνάμεις, θέλουμε να δώσουμε και μετά από αυτές τις εκλογές, απέναντι στην επόμενη κυβέρνηση που θα είναι εχθρική για το λαό μας. Γι' αυτό δυναμώστε το ΚΚΕ στις εκλογές, δυναμώστε τη δική σας δύναμη. Πηγαίνετε στις κάλπες με όλους τους τρόπους. Μην αφήσουμε τις οικονομικές δυσκολίες της μετακίνησης, αλλά και άλλες προσωπικές, γενικότερες οικογενειακές δυσκολίες του καλοκαιριού να γίνουν εμπόδιο στην ενίσχυση του ΚΚΕ. Η ψήφος στο ΚΚΕ που χάνεται λόγω αποχής, στην πραγματικότητα ενισχύει τους αντιπάλους του λαού μας. Ενισχύει τον αρνητικό συσχετισμό. Στις 7 Ιούλη λοιπόν πάμε, ψηφίζουμε και ψηφίζουμε μόνο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η ενίσχυση του ΚΚΕ είναι στο δικό μας χέρι. Είναι η ψήφος που μετράει για το λαό. Στις 7 του Ιούλη έχεις να επιλέξεις, λέμε στον ελληνικό λαό, ανάμεσα σε 4 μνημονιακούς και 2 φασίστες ακροδεξιούς και στο ΚΚΕ. Αυτή είναι η ουσία. Γι' αυτό σου λέμε με τη δύναμη της φωνής μας, με τη δύναμη της καρδιάς μας, τώρα μόνο ΚΚΕ, για να λάμψει η ελπίδα, για να λάμψει η αλήθεια, η δύναμη του λαού μας. Γεια σας! Καλή δύναμη σε όλους και όλες! Καλή υγεία! Κάθε μέρα, κάθε ώρα, με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι, μέχρι να πέσει την επόμενη Κυριακή στις κάλπες το ψηφοδέλτιο της νίκης, του αγώνα, της αντίστασης, το ψηφοδέλτιο που θα δώσει δύναμη στο λαό μας την επόμενη μέρα. Γεια σας!